Με αφορμή ερώτημα φίλου για το αν πάθει κάτι το πέδιλό μου, πώς μπορώ να το επισκευάσω, θα πω μέσα από την εμπειρία μου το τι έχει συμβεί σε μένα και πώς θα αντιμετώπισα κάποιες καταστάσεις. Λοιπόν, όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω ψαραντούφεκο, τα πέδιλα ήταν εξ ολοκλήρου από λάστιχο, σκληρό λάστιχο. Τότε θυμάμαι ήταν τα πρώτα που ήταν τα μπάλκο, μαλακά, μπλε, μετά βγήκαν τα μαύρα, τα hydrodynamic, εκείνα ήταν με τις τρεις τρύπες, πέδιλο κούτσουρο όπως έλεγα εγώ. Ήτανε βαρύδια σκέτα, δεν επιπλέανε, τα πρώτα επιπλέανε και είχαν τρομερή διαφορά με τα συμβατικά της εποχής. Θα τα παρομοιάσω με τα καρμπονικά, με τα πλαστικά, έτσι, των αλουμινάτων αυτής της εποχής τώρα. Αλλά φυσικά η εξέλιξη έγινε πάλι, η τεχνολογία προχώρησε. Και τώρα στην αγορά κυριαρχούν δύο τύποι. Πρώτος τύπος είναι ο συμβατικών πεδίλων, να το πω έτσι, τα οποία μπορεί να είναι είτε με ενσωματωμένο παπουτσάκι λεπίδα από υαλωνήματα, από σκληρινόμενο πλαστικό, από θερμοπλαστικό, και ο δεύτερος υποτύπος είναι στα συμβατικά πάντα με αφαιρούμενη λεπίδα διαφόρων σκληροτήτων, μαλακή, μέτρια, σκληρή, υπερσκληρή, έτσι. Και η δεύτερη κατηγορία, τα πιο εξελιγμένα, είναι τα καρμπονικά από ανθρακονήματα, όπως τα λέμε, έτσι. Θα τα ακούσετε, άνθρακες, κάρβουνα και άλλα τέτοια παρατσούκλια. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Στη μεν πρώτη κατηγορία, στα συμβατικά, αυτά τα ενωμένα παπουτσάκι και πέδιλο, αν σου παρουσιάσει οτιδήποτε η λεπίδα, θα σας πρότεινα, επειδή την έχω κάνει την επισκευή, δηλαδή κάποια στιγμή σε μια θαλασσοταραχή γερή, σε μια φουρτούνα, ένα μπουρίνι που έπιασε ξαφνικά και εκεί που όλα ήταν ήρεμα, με ανάγκασε να αυγώ στη στεριά κακήν κακός και ήρθε ένα κύμα και μου δίπλωσε το πέδιλο, έτσι, ένα γκάρα 2000, μου το δίπλωσε και το κατάφερε και το σπάσε. Τόση ήταν η ορμή, εμένα με κόλλησε στα βράχια και σήκωσε το πέδιλο και το δίπλωσε πάνω στο πόδι όπως δίπλωνε το χέρι μου, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το σπάσε στη λεπίδα, λίγο μπροστά από το τέλειωμα από το παπουτσάκι, και κρατιόταν πλέον η λεπίδα αυτή από τα νεύρα στο πλάι, γιατί ήταν μονοκόμματο. Λοιπόν, περτώ να σας πω ότι για να βγω από το νησάκι που βγήκα και να επιστρέψω όταν ηρέμησε η θάλασσα, έκανα μονοπεδιλιές, γιατί αυτό πήγαινε έτσι, δεν είχε δύναμη, τα νεύρα δεν το κρατούσαν, δηλαδή είτε έκανε το πόδι είτε δεν έκανε, αυτό ακολούθηκε δικιά του χτυπησιά. Λοιπόν, όταν γύρισα στο σπίτι, έβαλα μια λαμαρίνα μπροστά, ανοξείδωτη, μια λαμαρίνα πίσω, πριτσίνωσα στην αρχή, στη δεύτερη τρίτη παιδιά τα πριτσίνια φύγανε δεξιά αριστερά, όσο και σας φαίνεται παράξενο, τόση δύναμη έχει το νερό το να το σπρώξεις. Μετά ξανάβαλα τις λαμαρίνες, έβαλα βιδούλες ανοξείδωτες και το έχω ακόμα, αυτό βρίσκεται κάτω στο νησί στη Σάμου, και το βλέπω και δουλεύει, αλλά δεν το εμπιστεύομαι, όπως λέω εγώ, γιατί έχει κάνει χαρακές πλέον, γιατί άλλο το ένα υλικό, άλλο το άλλο, η μια πλαστικότητα με την άλλη. Λοιπόν, μου έχει τύχει σε πέδιλα γνωστής εταιρείας, τότε που πρώτο είχαν κυκλοφορήσει με τις αποσπόμενες λεπίδες, να τα πάρω κατόπιν προτροπής φίλου με μαλακές λεπίδες, και μετά από 2-3 μήνες που το πόδι μου συνήθισε, τότε πριν πάρω και συνηθίσω τα γκάρα και δεθώ μαζί τους συναισθηματικά και σωματικά, λοιπόν,
μετά από 2-3 μήνες όπως σας έλεγα να τα πάρω με υπερσκληρές λεπίδες. Λοιπόν, έβαλα κανονικά όπως ήταν τα άγκιστρα, κανονικά τα πλαϊνά, τα φόρεσα μέσα, τα βίδωσα από πίσω όπως ήταν και σε μια καλή βουτιά, βασιζόμενος ότι το παιδί λέω μου είναι υπερσκληρό, είναι ντούρασελ, είναι, έκανα τη μαλακέ και το πάτησα κάτω στο βυθό. Ξέρετε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, όταν το ζωρίσεις, έχεις και τα κιλά σου, το παιδιλάκι κάνει ένα φλουπ και ανοίγουν τα φτεράκια του, τα δεξιά και αριστερά, και μου φύγει η ψυχή μέχρι να βγω απάνω. Ευτυχώς που κατέβηκε το ζευγάρι και με πήρε στα μεσόνερα και με έφερα απάνω, γιατί θα ήμουνα γεια σας. Και μετά είχα τη φαϊνή ιδέα να τους περάσω μια κόλλα, δύο συστατικών εποξική, τα οποία τα έκαναν Duracell men, αλλά το λάστιχο γύρω γύρω το έκανε φλίδια. Μέσα σε 6 μήνες έφυγε το πέδιλο κακήν κακός, και από τότε ξεκίνησα τα γκάρα της Κρέση. Συγγνώμη που λέω για την εταιρεία, παιδιά, εμένα με έχει βολέψει. Όσοι τα φοράνε πίνουν νερό στο όνομά τους, έτσι, και δεν τα αλλάζουν από εκεί πέρα. Έχουμε μια παρέα που είμαστε κολλημένοι με το συγκεκριμένο πέδιλο. Λοιπόν, και φτάνοντας στα καρμπονικά, τα καρμπονικά ό,τι και να πάθουν, δηλαδή και να σπάσει λεπίδα, έτσι, παιδιά, επισκευάζεται, δεν είναι τίποτα. Ακόμα και σε, πώς να σου το πω, σε συνεργείο που φτιάχνει καρμπονικά καλούπια και πράγματα. Βέβαια, καλό είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να τα στείλουμε στην αντιπροσωπεία, που εκεί θα τα επεξεργαστούν σωστά όπως πρέπει. Μπορεί να αφαιρέσουν όλη τη λεπίδα και να μας περάσουν καινούρια. Από εκεί πέρα, ανάλογα με το βαλέντιο του καθενός. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, φίλε μου. Καλό είναι να μην κάνουμε αλχημίες μόνοι μας, γιατί αργά ή γρήγορα θα τις βρούμε μπροστά μας, και το πέδιλο, όπως λέω, είναι το α και το ω στην προωθητική μας δύναμη. Άμα σου βγει το πέδιλο, άμα γραμπώσει το πόδι, άμα φύγουν τα φτεράκια, άμα σπάσει το ρημάδι, θα με θυμηθείς. Θέλετε να κάνετε ένα πειραματάκι? Μπείτε στη θαλασσούλα, έτσι, ρυθμίστε την πλευστότητά σας κανονικά, έτσι, και βγείτε, βγάλτε τα πέδιλα στη στεριά, ξαναμπείτε, φτάστε στο ίδιο σημείο και ξαναρυθμίστε πάλι την πλευστότητά σας. Θα δείτε ότι θα προσπαθείτε να βγείτε και ένα απότομο το βραχάκι θα σας παίρνει πίσω το βάρος. Θα κάνετε με τα χέρια και αν έχει λίγο κυματισμό δεν θα μπορείτε να βγείτε. Ενώ με τα πέδιλα που προωθούμε τα πόδια, έτσι, θα μπορέσουμε να ανεβούμε και να κολοκαθίσουμε και να βγάλουμε τα πέδιλα και να βγούμε έξω. Μου έχει τύχει και μου φύγει η ψυχή. Αυτό είχα να πω, έτσι. Γι' αυτό προσέξτε, όταν αγοράζετε πέδιλα, να κάνουν τέλεια εφαρμογή στο πόδι σας. Θα πάτε να τα προβάρετε, έτσι, να τα φορέσετε στο πόδι σας, και το αριστερό και το δεξί το πόδι, έτσι, με το καλτσάκι αυτό που φοράτε, και αν φοράτε καλοκαιρινό καλτσάκι διάρι τριάρι και χειμωνιάτικο πεντάρι, φροντίστε να πάτε και με τα δύο καλτσάκια και να βρείτε τη χρυσή τομή, ή αλλιώς αν έχετε οικονομική δυνατότητα, πάρτε τα καλοκαιρινά σας σε ανθρακόνημα και τα χειμερινά σας που δεν θα κάνετε τόσο βαθιές βουτιές λόγω κρύου, λόγω που ο οργανισμός μας δεν είναι εντάξει και όλα αυτά, πάρτε ένα ζευγαράκι συμβατικά για τα πιο ξέβαθα, όπως λέω εγώ, και για χοντρό καλτσάκι. Αυτά, και πιστεύω να σου έλυσα, φίλε μου, την απορία στο τι κάνουμε και τι όχι. Να είστε καλά, καλές αναδύσεις, ασφαλείς για την ακρίβεια, καλές βουτιές, όχι οριακές για την ακρίβεια,
και καλές θάλασσες σε όλους. Χωρίς ακρίβεια. Γεια σας.